Μετά από 3 χρόνια διεξήχθησαν σήμερα οι εκλογές για τη δημιουργία του Σωματείου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και Λίμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Για τα όσα σκοπεύουν να διεκδικήσουν με την επανασύσταση του Σωματείου, μίλησε στον Έολο ο προσωρινός πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής των Εργαζομένων, Χρυσόστομος Ροδίτης. Σήμερα διεξάγουμε μια εκλογική διαδικασία, έχει να κάνει με την δημιουργία του συλλόγου μας, του Σωματείου, των υπαλλήλων, των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της Περιφερειακής Ενότητας Λίμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε αρκετή συμμετοχή. Όταν σκεφτούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου αυτή τη στιγμή έχει υπαλλήλους στο σύνολο 150 και η Περιφερειακή Ενότητα Λίμνου 27 υπαλλήλους. Έχουμε προσέλευση αρκετή όταν σκεφτούμε ότι έχουν έρθει ήδη 105 άτομα να ψηφίσουν για αυτή την εκλογική διαδικασία. Ψηφίζουμε για το ΔΣ, ψηφίζουμε για τη δημιουργία του σωματείου μας. Έχουμε προσώπηση λοιπόν από υποψηφίους τόσο της Λέσβου όσο και της Λίμνου. Εκλέγονται 7 άτομα, οι συμμετέχοντες είναι 11. Από εκεί πέρα εγώ έχουμε ως προσωρινός πρόεδρος της Επιτροπής του Συλλόγου καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους. Να έχουμε μια καλή συνεργασία και από εκεί και πέρα, ό,τι προβλέπετε, ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε εμείς ο Σύλλογος, να το επιδιώξουμε. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2020, πλέον δραστηριοποιείται με τη δημιουργία του σωματείου μας. Σκοπός, να πούμε ότι είναι να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ως υπάλληλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συνεννόηση φυσικά με τους συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, πάντα σε συνεργασία. Διεκδικούμε φυσικά τη νομική κάλυψη των υπαλλήλων σε τυχόν καταγγελίες ιδιωτών, γενικά μια γενικότερη προστασία για τους ίδιους τους εργαζομένους. Σκοπός επίσης είναι να συσφίξουμε λίγο τις σχέσεις των υπαλλήλων μεταξύ μας, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Αυτός είναι ο σκοπός, είτε με συγκεντρώσεις είτε με δράσεις που θα οργανώσουμε ως σύλλογος. Να πω επίσης ότι θέλουμε μετά από 10 χρόνια τουλάχιστον θα έχουμε και μια εκπροσώπηση στην ΟΣΥΑΠΕ, στην Ομοσπονδία, 10 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε έχουμε και εκεί μια κάλυψη μετά από τόσα χρόνια. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε επίσης για τα μέτρα ατομικής προστασίας που οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Και φυσικά έχει να κάνει με την προστασία και την υγεία των υπαλλήλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και θα διεκδικήσουμε σίγουρα και να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για τις κρίσεις των διευθυντών, των προϊσταμένων τμήματων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει κρίσεις, έχουν να γίνουν από τη δημιουργία του Καλλικράτη, από το 2011 και έπειτα. Άρα λοιπόν ο Σύλλογος μετέπειτα θα διεκδικήσουμε ό,τι προβλέπεται από τον νόμο.